Και ελάτε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με το γραφείο του Πρόεδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο κύριος Ηλίας Σανίδας πρόκειται να αναλάβει τις αρμοδιότητες του Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας, με απόφαση φυσικά του Περιφερειάρχη Φάνης Πανού, μετά και την παρέτηση του Θανάση Καρακάτζα. Μας αναμένει σε σύνδεση Skype και τον ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο του. Πώς είστε, κύριε Σανίδα? Καλό βράδυ, καλησπέρα. Καλό βράδυ σε όλους σας. Να πούμε βέβαια ότι εσείς ακόμη εργάζεστε ως πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και είχατε μάλιστα απόψε και μία προσύσκεψη για το Συμβούλιο της Καρίστου μέσα στην εβδομάδα. Είναι αλήθεια, πριν από ένα τέταρτο τελείωσε αυτή η προσύσκεψη που κάνουμε πάντα πριν τα Περιφερειακά Συμβούλια. Και την κάναμε απόψε που είναι Κυριακή και ερχόμαστε όλοι από το Σαββατοκύριακο, διότι αύριο θα ταξιδέψουμε για την Κάριστο. Έτσι, υπάρχουν σημαντικά θέματα σε αυτή τη συνεδρίαση? Κοιτάξτε, συνήθως όταν το Περιφερειακό Συμβούλιο ταξιδεύει έξω από τις έδρες των περιφερειακών ενωτήτων, εκεί κουβεντιάζονται τα τοπικά θέματα. Έχουν κληθεί φορείς, ο Δήμαρχος της Καρίστου, ο κύριος Ραβιόλος, θα τεθούν διάφορα θέματα προς συζήτηση. Και αυτή θα είναι και η τελευταία συνεδρίαση της οποίας θα ηγείστε ως Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου, θα συντονίζετε τη συζήτηση? Μετά από την πρόταση του Περιφερειάρχη να αναλάβω τα καθήκοντα του Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδος, θεωρώ ότι θα πρέπει να υποβάλω και την παρέτησή μου στο τέλος της συνεδρίας. Έτσι είναι το πρωτόκολλο και την επόμενη Κυριακή συγκαλείται όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο για να αποφασίσει για τον νέο πρόεδρο. Θα υπάρξει, φαντάζομαι, πρόταση από την πλευρά του Φάνη Πανού. Βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Τώρα, εσάς προσωπικά πόσο σας εξέπληξε όλη αυτή η εξέλιξη και η πρόταση του Φάνη Πανού? Κοιτάξτε, με το Περιφερειάρχη συνεργάζομαι περίπου 3 και παραπάνω χρόνια από αυτό που με κάλεσε στην αρχή να υπηρετήσω, το θεσμό του Προέδρου. Νομίζω ότι τα πήγαμε καλά όλο αυτό το διάστημα. Επανεξελέγει πρόεδρος τον Ιανουάριο του 2022 και τώρα κλήθηκα μετά από αυτές τις εξελίξεις να υπηρετήσω το θεσμό του Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας. Και είχατε μια εύκολη θητεία, θα μπορούσαμε να πούμε, χωρίς εντάσεις, έτσι, χωρίς... νομίζω ότι δεν είχατε στιγμές έντασης και πικρίας. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο, Ναι, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ως πρόεδρος. Δεν ήρθατε σε πολύ δύσκολη θέση όλο αυτό το διάστημα, σε αυτή την καρέκλα. Μπορεί να ήρθα πολλές φορές σε δύσκολη θέση, όμως... Εμείς δεν το καταλάβαμε τουλάχιστον, σε εμάς δεν πέρασε κάτι τέτοιο. Επικράτησε η ψυχραιμία, επικράτησε ο πολιτισμός, ο πολιτικός από όλα τα μέλη και θεωρώ ότι τα περιφερειακά μας συμβούλια διεξαχθήκαν και με ομαλότητα και με συνέπεια και συνέχεια, προχωρώντας το έργο της Περιφερειακής Αρχής. Οπότε αυτή την ψυχραιμία θα πάρετε μαζί σας και στα καθήκοντα του Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας? Θεωρώ πως ναι. Θα έχετε και τα καθήκοντα της πολιτικής προστασίας, έτσι, την αρμοδιότητα της πολιτικής προστασίας. Νομίζω ότι αυτό εκχωρείται από τον Περιφερειάρχη ακριβώς. Δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ. Θεωρώ τις επόμενες μέρες θα ξέρω ακριβώς τις αρμοδιότητες. Γιατί αυτές θα ήταν αρμοδιότητες οι οποίες θα μπορούσαν να σας δημιουργήσουν ένα άγχος. Αρμοδιότητες οι οποίες θέλουν ψυχραιμία, καλό συντονισμό. Είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού. Είχαμε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι πέρυσι. Δεν ξέρω πόσο σας προβληματίζει αυτό. Τον καθένα θα τον προβλημάτιζε αυτό. Είμαστε εδώ οργανωμένοι και ενωμένοι, θα έλεγα, για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η στερά Ελλάδα. Δεν είναι μόνο οι φωτιές, είναι οι πλημμύρες, το χειμώνα είναι τα χιόνια. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που καιρό τώρα κάνουμε. Καλή και αν δύναμη, θέλετε, λοιπόν, σε όλο αυτό τον αγώνα και οι αντιπολιτεύσεις, έτσι όπως το έζησα μέσα από τα περιφερειακά συμβούλια, συμβάλλουν και βοηθούν. Καλή δύναμη λοιπόν να σας ευχηθώ. Σας ευχαριστώ. Θεωρώ ότι θα έχουμε καιρό να τα λέμε και όταν θα πρέπει. Και σας ευχαριστώ κι εγώ. Ζητώ καλά να είμαστε προσεκτικοί το καλοκαίρι και την παραμικρή σπίθα φωτιάς που θα βλέπουμε να τηλεφωνούμε στις πυροσβεστικές αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη στα νέα σας καθήκοντα. Καλή θητεία.